Αγαπημένες, γεια σας. Αυτός είναι ο σκύλος μου. Και αυτό είναι το πρώτο βιντεάκι στο κανάλι μου στο YouTube, του οποίου το βασικό περιεχόμενο θα σχετίζεται με την αλοπικία και με τις περούκες. Καταρχάς να σας συστηθώ. Είμαι η Μάρθα, είμαι 34 χρονών, είμαι παντρεμένη και έχω ένα παιδάκι και ένα σκυλάκι. Και είμαι Άρης και τα τελευταία 15 χρόνια της ζωής μου, πάλι ο σκύλος μου, έχω αλοπικία. Η αλήθεια είναι ότι για μένα είναι αρκετά δύσκολο το να κάνω αυτόν τον μονόλογο μπροστά από το κινητό, αλλά από την άλλη θέλω πάρα πολύ να μοιραστώ όλες μου τις ανησυχίες, όλες μου τις φοβίες, όλες μου τις σκέψεις που είχα τόσα χρόνια σχετικά με την αλοπικία. Καταρχάς να πω, δεν είμαι ούτε γιατρός, ούτε ψυχολόγος. Θα μιλήσω μόνο από προσωπικά, με βάση τα προσωπικά βιώματα που έχω. Και φυσικά, μακάρι όσοι αντιμετωπίζουν το ίδιο θέμα να ταυτιστούν και γιατί όχι να μπορέσουν να βοηθηθούν μέσα από όλο αυτό. Στην ουσία το κανάλι αυτό στο YouTube είναι η δεύτερη ιντερνετική μου δράση, γιατί πριν από 1,5 χρόνο είχα ανοίξει ένα λογαριασμό στο Instagram, το οποίο επίσης βασικό θέμα ήταν οι περούκες και η αλοπικία. Αλλά αποφάσισα να ξεκινήσω και τα βιντεάκια γιατί με επηρέασε, είναι η αλήθεια, η φίλη μου η Σοφία από την ομάδα της Αλόχα, της οποίας η άποψη είναι ότι τα βιντεάκια είναι κάτι πολύ πιο άμεσο και πολύ πιο δυνατό. Σε αυτό το βιντεάκι θέλω να αναφερθώ στο καταρχάς για ποιο λόγο δημιούργησα τον λογαριασμό πρώτο στο Instagram και τώρα αυτό το λογαριασμό στο YouTube, και να μιλήσω για την δικιά μου γνωριμία με την αλοπικία. Ο λόγος που έκανα λοιπόν τον λογαριασμό στο Instagram είναι γιατί θέλω να κάνω μια προσπάθεια να σπάσουν τα ταμπού που υπάρχουν σχετικά με την απώλεια των μαλλιών, είτε είναι σε άντρες, είτε είναι σε γυναίκες, είτε είναι σε ενήλικες, είτε είναι σε μικρά παιδάκια. Και η απώλεια των μαλλιών είναι κάτι το οποίο φαίνεται, παρατηρείται εύκολα από κάποιον άλλον, και η απώλεια αυτή μπορεί να οφείλεται σε διάφορους λόγους. Οι πιο συνηθισμένοι λόγοι είναι είτε να είναι αποτέλεσμα χημειοθεραπείας, είτε όπως στην δική μου περίπτωση να είναι γεροειδής αλοπικία, η οποία είναι ένα αυτοάνοσο νόσημα. Και ένας δεύτερος λόγος είναι το ότι θέλω να κάνω την προσπάθεια να σπάσει επίσης αυτό το ταμπού που υπάρχει με τις περούκες. Γιατί όλοι όσοι φοράμε περούκες, δηλαδή μάλλον όσοι φοράνε περούκες, θα καταλάβουν κατευθείαν τι εννοώ, για το μεγάλο βάρος και το πόσο έχουμε κλάψει όταν πήραμε την απόφαση να πάρουμε περούκα ή όταν φορέσαμε την πρώτη περούκα ή οτιδήποτε. Γενικά για όλο αυτό το βάρος που νιώθουμε, που στην ουσία νιώθουμε και λίγο ενοχικά, είναι η αλήθεια. Το οποίο σίγουρα ακούγεται παράλογο, αλλά σε μένα τουλάχιστον ήταν από τα πρώτα συναισθήματα που είχα νιώσει όταν είχα αγοράσει την πρώτη μου περούκα. Λοιπόν, ας ξεκινήσω με την δικιά μου γνωριμία με την αλοπικία, η οποία έγινε όταν ήμουνα 17 χρονών, ήμουνα στην τρίτη λυκείου και μια μέρα, έτσι όπως ήθελα να πιάσω τα μαλλιά μου αλογούρα, συνειδητοποίησα ότι σε αυτό το σημείο λείπουνε τα μαλλιά. Έτσι το είχα πει στους γονείς μου τότε, γιατί ήμουν και ανήλικη, και το πρώτο πράγμα που κάναμε ήταν να πάμε σε έναν δερματολόγο, ο οποίος δερματολόγος ανακάλυψε ότι υπήρχαν και άλλα σημεία στο κεφάλι μου όπου δεν υπήρχαν τα μαλάκια, ήταν αυτές οι στρόγγυλες πλάκες
που είναι χωρίς μαλλιά, και κάπως έτσι έγινε η διάγνωση της γυροειδούς αλοπεκίας. Την πρώτη φορά που στην ουσία διαγνώστηκα με αλοπεκία, τα μαλλιά μου πέσανε κατά 80%, αλλά από το υπόλοιπο μου σώμα δεν είχαν πέσει καθόλου τρίχες. Αυτό είχε γίνει όταν ήμουν 17 χρονών. Τώρα είμαι 34 και έχουν πέσει σχεδόν όλες μου οι τρίχες από όλο μου το σώμα. Σε όλο αυτό το μεσοδιάστημα βέβαια, είχα μαλάκια, πάντα είχα σημεία τα οποία ήταν κενά, τα οποία πάντα προσπαθούσα να καλύψω, είτε με τις τρέζες, είτε με το χτένισμά μου, είτε με το στυλ του χτενίσματος που άλλαζα. Και πάντα θυμάμαι τον εαυτό μου να κάνω κάποια θεραπεία. Γενικά όσοι γνωρίζουν για την αλοπεκία, δεν υπάρχει κάποια θεραπεία η οποία να λύνει οριστικά το πρόβλημα. Φυσικά όταν ήμουν μικρή, στα 17 μου, που ήταν η πρώτη φορά που μου πέσαν τα μαλλιά, η ψυχολογική μου κατάσταση ήταν σχεδόν άθλια, θα έλεγε κανείς. Πάρα πολλές σκέψεις, όπως το ότι θα είμαι αποκρουστική, δεν θα μπορέσω να κοινωνικοποιηθώ. Ήταν και μια περίοδος η οποία ήταν μεταβατική στη ζωή μου, δηλαδή από μαθήτρια θα γινόμουν φοιτήτρια, οπότε φοβόμουν πως δεν θα μπορούσα να ενταχθώ. Γενικά είχα πάντα ένα άγχος για το πώς θα είναι τα μαλλιά μου, θα ξυπνήσω και θα έχω καινούριο κενό, δεν θα έχω καινούριο κενό, τι θα γίνει με το κενό που υπάρχει, θα είναι αποτελεσματική αυτή η θεραπεία, αυτή η λοσιόν, αυτή η κρέμ. Πάντα είχα ένα τέτοιο άγχος και έναν τέτοιο προβληματισμό. Να φτάσω τώρα στο δεύτερο στάδιο της αλοπεκίας για τη δική μου περίπτωση, που στην ουσία είναι το στάδιο που μου πέσανε όλα τα μαλλιά, που είναι το τωρινό στάδιο, το οποίο έγινε από τη στιγμή που έμεινα έγκυος στο γιο μου, όπου το πρώτο τρίμηνο της εγκυμοσύνης στα μαλλιά μου ήταν τέλεια, ήταν εξαιρετικά, αλλά μετά από το δεύτερο τρίμηνο της εγκυμοσύνης και στην πορεία άρχισαν να πέφτουν πάρα πολύ, ώσπου έπεσαν σχεδόν όλα. Μετά λίγο ξαναβγήκαν και μετά ξαναέπεσαν. Αυτό που θέλω να πω, το οποίο το έχω συζητήσει με δικούς μου ανθρώπους και δεν ξέρω αν το έχουν, δεν νομίζω ότι μπορούν να το καταλάβουν, είναι το ότι πραγματικά προτιμώ την αλοπεκία που έχω τώρα, που ξέρω ότι μου έχουν πέσει όλα τα μαλλιά και ότι φοράω περούκες, παρά το στάδιο της αλοπεκίας που ήταν τα προηγούμενα χρόνια, γιατί νομίζω ότι ζούσα με ένα μόνιμο άγχος. Τώρα είναι σαν, δεν ξέρω, ότι το έχω πάρει απόφαση, είναι έτσι σαν να μου φύγει ένα τεράστιο βάρος όταν μου πέσαν όλα τα μαλλιά. Και κάτι ακόμα το οποίο επίσης το έχω ζητήσει με δικούς μου και επίσης δεν ξέρω αν το έχουν αντιληφθεί, αν το έχουν πιστέψει, είναι ότι δεν θέλω να μου ξαναβγούνε τα μαλλιά για έναν πολύ βασικό λόγο. Το ότι το πώς είμαι τώρα, νομίζω ότι το έχω αποδεχτεί. Θα μιλήσω, θα κάνω και άλλα, σε άλλα βιντεάκια θα αναφερθώ στο πώς έφτασα στο σημείο να το αποδεχτώ. Προφανώς δεν ήταν τόσο εύκολο από τη μια μέρα στην άλλη, δεν πατήθηκε κάποιο κουμπί. Αλλά νιώθω ότι είμαι πάρα πολύ καλά με τον εαυτό μου έτσι όπως είναι. Αλλά δεν θέλω να μου ξαναβγούν τα μαλλιά σίγουρα, γιατί θεωρώ πως από τη στιγμή που θα μου ξαναβγούν τα μαλλιά, σίγουρα θα είμαι πάρα πολύ αγχωμένη για το άμα και πότε θα μου ξαναπέσουν. Και η αλήθεια είναι ότι αυτό δεν θα ήθελα να το ξαναζήσω. Το έχω ζήσει 2 φορές και η αλήθεια είναι ότι για μένα προσωπικά αυτό ήταν το πιο δύσκολο. Όχι το ότι τώρα δεν έχω μαλλιά, το χρονικό διάστημα που μου πέφταν τα μαλλιά, μέχρι να πω ότι οριστικά μου πέσαν όλα τα μαλλιά. Εγώ πλέον δεν κάνω καμία θεραπεία, το οποίο όταν είναι καθαρά προσωπική μου απόφαση και δεν παροτρύνω κανέναν να το κάνει αυτό το πράγμα, απλά επειδή νιώθω ότι είχα πιεστεί και είχα κουραστεί πάρα πολύ
ψυχολογικά με τις θεραπείες και με το άμα θα έχουν αποτέλεσμα οι θεραπείες και το πόσο θα διαρκέσει αυτό το αποτέλεσμα, πήρα την απόφαση να μην κάνω κάποια θεραπεία. Θεωρώ ότι άμα θελήσει κάποτε ο οργανισμός μου να ξαναβγάλει μαλλιά, θα το κάνει από μόνος του. Να ξανατονίσω ότι δεν είμαι γιατρός, δεν είμαι δερματολόγος σε καμία περίπτωση και όλα όσα θα αναφέρω στα βιντεάκια σχετικά με την αλοπαικία, που βασικά δεν θα αναφερθώ και σε θεραπείες, είναι η αλήθεια, αλλά όλα όσα αναφέρω είναι από τα προσωπικά μου βιώματα. Στη ζωή μου, έχοντας αλοπαικία, δεν είχα ποτέ πρόβλημα στο να κοινωνικοποιηθώ, δεν είχα ποτέ πρόβλημα στο να με αποδεχτούν. Νομίζω επίσης ότι δεν έχω δεχτεί ποτέ κανένα αρνητικό σχόλιο για την εμφάνισή μου και για την αλοπαικία. Δεν έχω δεχτεί ποτέ bullying. Πάλι αναφέρομαι στα άτομα που είναι πιο νεαρά σε ηλικία. Αλλά δεν ξέρω αν ήταν θέμα τύχης ή άμα ήταν θέμα επιλογών ως προς τις συναναστροφές μου. Όσο αφορά τις περούκες φορά τα τελευταία περίπου 5 χρόνια, και αλήθεια του μου αρέσουν και πάρα πολύ οι περούκες, γιατί ποτέ δεν είχα. Πάντα και τα βιολογικά μου μαλλιά ήταν εκείνη η λεπτή, η τρίχα, η ίσια, που πολύ δύσκολα μπορείς να κάνεις κάτι με αυτή. Οπότε στην ουσία στις περούκες βρήκα αυτό που δεν είχα ποτέ στα βιολογικά μου μαλλιά. Και εντωμεταξύ μου, όταν ήμουν μικρή, την πρώτη φορά δηλαδή που έπαθα την αλοπαικία, οι γονείς μου πίστευαν πως θα ήταν καλό να πάω να δοκιμάσω μια περούκα, ότι θα μου ανέβαινε λίγο η ψυχολογία, αλλά ήμουν ακάθετης ότι δεν ήθελα με τίποτα ποτέ να φορέσω περούκα. Βέβαια η αλήθεια είναι ότι το πώς είναι τώρα οι περούκες με το πώς ήταν τότε, υπάρχει μια τεράστια διαφορά. Κλείνοντας το πρώτο μου βιντεάκι, θα ήθελα να πω ότι όσοι έχουν αλοπαικία, θα τους συμβούλευα να μην έχουν ως όνειρο ζωής, ως μοναδικό στόχο και σκοπό της ζωής τους, ως μοναδική τους σκέψη, το πότε θα τους ξαναβγούνε τα μαλλιά. Τα μαλλιά μπορεί να ξαναβγούνε, αλλά τα μαλλιά μπορεί και να μην ξαναβγούνε. Οπότε όσο πιο πολύ σκεφτόμαστε το πότε θα μας βγουν τα μαλλιά, γιατί δεν βγαίνουν τα μαλλιά, καθυστερούν να βγουν τα μαλλιά, όσο πιο πολύ σκεφτόμαστε, όσο πιο πολύ κάνουμε τέτοιες σκέψεις, τόσο πιο πολύ φθυρόμαστε ψυχολογικά. Καλό θα είναι να προσπαθήσουμε, καταλαβαίνω ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο, αλλά καλό θα είναι να προσπαθήσουμε να ζήσουμε το τώρα, το πώς θα το αντιμετωπίσουμε, το πώς θα αγαπήσουμε τον εαυτό μας, να κάνουμε πράγματα για να αγαπήσουμε τον εαυτό μας, παρά να σκεφτόμαστε συνεχώς το πότε θα μας ξαναβγούν τα μαλλιά και θα έρθουμε στην εικόνα μας, θα επανέλθει στο πώς ήταν παλιά. Η αλήθεια είναι ότι δεν ξέρω με τι συχνότητα θα προλαβαίνω να ανεβάζω βιντεάκια. Θα ήθελα όμως να είμαι τυπική στα βιντεάκια που ανεβάζω. Θα προσπαθήσω τουλάχιστον. Μέχρι τότε, σας ευχαριστώ όλους που παρακολουθήσατε αυτό το βίντεο. Να είσαστε ασφαλείς και καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνετε.